Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να έχω μια διεξοδική συζήτηση με τη νέα πολιτική ηγερσία του Υπουργείου για τις προτεραιότητες αυτού του χαρτοφυλακίου για τον επόμενο χρόνο. Θέλω να ευχηθώ στον καινούριο Υπουργό, στον καινούριο Υφυπουργό, στον έτερο Υφυπουργό, ο οποίος αναλαμβάνει ένα άλλο, αλλά εξαιρετικά κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Γνωρίζετε καλά το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά αυτούς τους 18 μήνες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, την οποία θέλω και να ευχαριστήσω. Να αναφέρω μόνο ενδεικτικά την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε για να σωθεί η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση που πιστεύω ότι ούτε οι πιο αισιόδοξοι δεν μπορούσαν να προβλέψουν πριν από 18 μήνες. Κάνω μια αναφορά ακόμα στην εμβληματική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση της χώρας με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, προσθέτοντας όμως την απόφαση αυτή και την δέσμευσή μας προς τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Μεγαλόπολης, ότι θα τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη μετάβαση. Γι' αυτό και έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά ως προς τον εθνικό πυλώνα του σχεδίου της δίκαιης μετάβασης. Μας κάνει πραγματικά να πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον μετά το Λιγνίτη και αυτό το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο και ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ως προς την ίδια την ποιότητα της ζωής. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, γύρω από την μετάβαση σε μια οικονομία μηδονικών εκπομπών, δεν είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και μοναδικό πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας. Γίνεται επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να τους υποστηρίξουμε και οικονομικά. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο πρόγραμμα, το πολύ σημαντικό πρόγραμμα του Εξοικονομώ Αυτονομώ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και βοηθά τελικά τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερα χρήματα για τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς. Και τέτοιες δράσεις το Υπουργείο θα δρομολογήσει πολλές. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λίγο παραπάνω από το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σχετίζονται με δράσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί, έχει τύχει πολύ θετικής ανταπόκρισης από τις Βρυξέλλες και απομένει τώρα να υλοποιηθεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Το περιβάλλον, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει μια σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι ποιοτικές θέσεις απασχόλησης με καλούς μισθούς και θα είναι θέσεις απασχόλησης που θα μπορέσουν να δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες πτυχές του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο. Η μία αφορά τη χωροταξία και την ανάγκη να μπει επιτέλους μία τάξη στην οργάνωση του χώρου, να ξέρουμε τι μπορούμε να χτίσουμε, πού και πότε μπορούμε να το χτίσουμε. Η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά ως προς πτυχές του, όπως τα ειδικά τα τοπικά πολυδομικά σχέδια. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Υφυπουργός θα προχωρήσει με ταχύτητα σε αυτήν την κατεύθυνση. Με δεύτερη δράση που χαίρομαι να διαπιστώνω ότι βρίσκει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία, είναι οι δράσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Η Γενική Γραμματέας έχει δρομολογήσει αυτό το σχέδιο από την αρχή του. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε την απόδοση του σχεδίου μέχρι στιγμής. Έχουν πουληθεί περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριάζαμε το 2020 και χρέος μας τώρα είναι να υποστηρίξουμε
τη δημιουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος που αφορά κυρίως τα σημεία φόρτισης στις πόλεις, στις εθνικές οδούς, έτσι ώστε μαζί με τα κίνητρα, τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που δίνουμε, όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν αυτή την επιλογή να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών. Και μία τελευταία αναφορά στα κρίσιμα ζητήματα της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με ένα εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιοποικιλότητας και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και θα δρομολογηθούν από τον αρμόδιο υφυπουργό κατατείνουν ακριβώς την προστασία αυτής της βιοποικιλότητας για λόγους, όπως σας είπα, όχι μόνο ηθικούς, αλλά και βαθύτατα οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η σύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος, για την Ελλάδα μετά τον COVID. Και αν κάτι μάθαμε από την εμπειρία του COVID, είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα, όταν θέλει, μπορεί να συνεργάζεται τελικά για να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στην Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και προσβλέπω ότι μετά τον COVID θα δημιουργηθεί μια καινούργια δυναμική μέσα από διεθνή συνεργασία μεγάλης εμβέλειας να αντιμετωπίσουμε και τις επόμενες γενιές το πιο κρίσιμο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ανθρωπότητα και η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με εκτελεστικό βραχίωνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σταματώ εδώ, να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου και καλή δουλειά.